αμφισβήτησα τα νούμερα τα οποία είπα εγώ ως προς τα επιδόματα, το ότι από τους 800.000 οι 730.000 παίρνουν αύξηση. Ένα, το κρατάμε. Ωραία. Ας κάνει οποιαδήποτε κριτική για τους 70.000, αλλά αυτό έχει αξία να το λέμε συνεχώς. Mm. Το δεύτερον, άκουσα. Λέμε και το άλλο, άμα το λέμε μόνο και τα δύο. Δεν έχει μεγάλη αξία. Εντάξει, το μόνο του υπάρχουν αυτοί οι οποίοι λένε μόνο αυτοί οι οποίοι χάνουν, όσοι χάνουν από τους τρίτεκνους 40, 35, 40.000 άτομα. Το βασικό όμως είναι το ότι 730.000 οικογένειες ευνοούνται. Είς. Τώρα, το δεύτερο άκουσα για την απεργία και μου κάνει εντύπωση, διότι αν ήταν εδώ πέρα ο εκπρόσωπος, παραδείγματος χάρη, του Κομμουνιστικού Ελλάδος, θα προσπαθούσα να παρακολουθήσω την επιχειρηματολογία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα στους αγώνες τους συνδικαλιστικούς. Όμως είναι ο κύριος Βορύδης, ο οποίος ως Νέα Δημοκρατία, την οποία την είπε χθες και ο κύριος Μητσοτάκης, είπε το εξής, ότι εμείς θέλουμε το 50% συν ένα να παίρνει την απόφαση για την απεργία. Δηλαδή αυτό το οποίο ζήταγε το δούνου του. Αυτή είναι η θέση. Αλλά εσείς νομοθετήσετε τώρα. Δεν νομοθέτησε η Νέα Δημοκρατία. Όχι. Λέω ότι η άποψη αυτό. Της Νέας Δημοκρατίας για στόματος αρχηγού της είναι πολύ πιο σκληρή από αυτή την οποία θεσμοθέτησε η κυβέρνηση. Όχι πιθανόν, είναι νούμερα εδώ πέρα και ως μαθηματικός. Δεν το ξέρουμε γιατί δεν το έχουμε δει το νομοθέτημα. Βλέπουμε το δικό σας. Αυτό που λέει. Όσο πολιτικό λόγο. Ακούστε τώρα αυτό που έγινε με τα συνδικαλιστικά και με το περιεργειακό. Κανένας, όλοι θυμόμαστε ότι από την πρώτη αξιολόγηση στο τραπέζι από το δούνου του είχαν μπει 4 μέτρα για το συνδικαλιστικό νόμο. Ναι. Είχαν μπει συλλογικές συμβάσεις. Δεν έγινε. Είχε μπει το lockout. Ναι. Δεν έγινε. Δηλαδή αποκρούστηκαν στο διάλογο. Άρα, με τον κύριο Πουλάκη. Να μην το πω. Θέλετε να μην το πω. Δηλαδή να μην κάνουμε απολογισμό μια διαπραγμάτευση. Θα προχωρήσω και σε αυτό. Πάτε τώρα δια της Θεσσαλονίκης. Ακούστε κύριε Είναι θετικό μου, αφού ξέρετε ότι, το δικαίωμα αφού ξέρετε ότι εγώ εδώ πέρα όποτε έρχομαι προσπαθώ μέσα από το διάλογο να τα πω όλα. Διότι κοιτάξτε να τα πούμε σφαιρικά. Λέω λοιπόν στο τραπέζι είχαν πέσει 4 συλλογικές συμβάσεις, lockout και συνδικαλιστές. Αυτά όλα αποκρουστήκανε. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο θεσπίστηκε για να δούμε με το 1264. Ο 1264 έλεγε για τα πρωτοβάθμια όργανα το 33% είναι να έχει να πάρει μέρος στη συνέλευση. Εδώ πέρα λέμε το 50% συν ένα. Αν θέλετε να το δούμε με νούμερα, εννοούμε ότι σε ένα σωματείο 100 εργαζομένων που είναι οι 70 ταμιακώς εντάξει, θα πάνε 35. Πρέπει να πάνε 35 ενώ με το 1264 26. Δηλαδή 18 άτομα στους 35 παίρνουν απόφαση για απεργία. Δεν θα σας τρελάνω, νούμερα λέω. Αυτή τα ξέρετε, καθίστε λοιπόν και δέστε ότι αν αυτό το πράγμα. Πολιτικά. Αν αυτό το πράγμα για μια αριστερή κυβέρνηση. Όπως και να το κάνουμε. Διότι μια αριστερή κυβέρνηση. Θα θέλατε να μην το έχετε νομοθετήσει. Αυτό λένε. Εγώ σας εξηγώ τι είναι αυτό το οποίο νομοθετήθηκε. Όχι. Για να το βάλουμε στη δεν σωστή του βάση. Το θέμα, διότι είναι όταν σας μιλάμε, κύριε οικονόμου, και λέμε γενικόλογα μα πράγματα, δεν όμως. Αρχινάτε και λέτε, μα πολλά γενικόλογα λέτε. Όταν σας τα κάνουμε 50 ράκια, τότε έχετε πρόβλημα. Λέω λοιπόν, από τα 4, τα 3 αποκρούστηκαν. Μιλάμε πολιτικά, αλλά δεν απαντάτε. Κύριος Ζουράρης παραιτήθηκε. Έπρεπε να φύγει. Σαφέστατα και παραιτήθηκε. Στην επιστολή παρέτησης. Υποπαρέτηση είναι ακόμα. Εντάξει, το ότι εχθές ήταν μια μέρα όπου συζήταγε το πολυνομοσχέδιο. Πάει ένα σχηματισμό τώρα, η κυβέρνηση τι βλέπετε. Πάμε για αλλαγές. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά λέω, το μόνο που λέω, το μόνο που ξέρω είναι ότι ο χρόνος ο οποίος έχει η κυβέρνηση. Με ρωτήσα να απαντήσω και μετά. Ο χρόνος ο οποίος έχει η κυβέρνηση είναι ακόμα 20 μήνες. Από τη στιγμή που έχει 20 μήνες. Πολύτιμο χρόνο πολιτικό διακυβέρνηση της χώρας και μάλιστα τους 20 μήνες οι 12 είναι με ελεύθερα, με περισσότερο ελεύθερα αλλαγές τα χέρια. Στην κυβέρνηση λέω το ότι έχει τον πολιτικό χρόνο. Ωραία. Ο Πρωθυπουργός αυτούς 20 μήνες να κάνει όποτε αυτός κρίνει και νομίζει οποιαδήποτε κίνηση. Πρέπει αυτή η θέση να αναπληρωθεί γιατί από ό,τι ξέρουμε δεν έκανε και τίποτα αυτός ο άνθρωπος. Δεν προσφέρει απολύτως τίποτα στη χώρα. Αυτό ξέρουμε από τα δεδομένα που έχουμε από το Υπουργείο του.
Είναι... Δεν έχει κάνει απολύτως τίποτα. Απαντάω... Εννοούμε ως ενέργεια στο Υπουργείο. Απαντάω σε όλες τις ερωτήσεις εκτός από τις ερωτήσεις οι οποίες έπρεπε να φύγει νωρίτερα, πρέπει να γίνονται Πουλάκη, στον Πρωθυπουργό. Έπρεπε να έχει φύγει νωρίτερα. Γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που ο κ. Ζουράλης προκαλεί με δηλώσεις. Έχει πει ότι... για παράδειγμα. Γι' αυτό σας είπε ο κ. Βορύδη. Όταν είπε για τα νησιά ότι δεν τρέχει και τίποτα να δώσουμε 16 νησιά, δεν έπρεπε τότε να φύγει. Εγώ θεωρώ ότι η αποβολή και σαν ποδοσφαιρικό αγώνα είναι με τη δεύτερη κίτρινη κάρτα. Επομένως ήταν η δεύτερη τώρα. Εντάξει. Τώρα μιλήσατε σωστά. Λέω μια ιδέα. Εντάξει, ωραία, ωραία. Όχι. Κοιτάξτε, ωραία το σχήμα. Για μένα το αυτό το οποίο κρατώ και αυτό κατά γνώμη μου είναι σημαντικό και με αυτή την ψήφιση του νομοσχεδίου αλλά και με αυτό το οποίο έρχεται.